στεναχωρημένη πολύ. Δεν στεναχωρηθείς πολύ για πάτη τίποτα. Δεν μπορείς στεναχωριά. Κοίτα φάτσα. Κοίτα, νομίζω ότι ίσως είναι η χειρότερη σου στο παιχνίδι. Ο χειρότερος σου συνδυασμός. Κάτσε να σκεφτώ. Νομίζω σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Έχει ξαναυπάρξει χειρότερος, κάτσε να το σκεφτώ. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού πιο πολύ θα στεναχωρηθείς για τον εαυτό σου, γιατί δεν μάθεις τελειώνει το παιχνίδι, παρά για τον καθένα. Εννοείται, εννοείται. Οπότε... Και εννοείται γιατί τελειώνει και δεν είναι ότι τον άλλο θα τον βρεις και έξω. Άλλο είναι το θέμα, ότι πάντα υπήρχε και κάποιος που δεν ήμουν τόσο, δηλαδή που είναι η ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι αυτό συναισθηματικά μπορείς να ελπίζεις ότι δεν θα φύγεις ούτε εσύ ούτε κάποιος κοντινός. Και τώρα θα ελπίζεις ότι δεν θα φύγουν εσύ. Όχι, δεν είναι έτσι. Εσύ, άμα έχεις με κάποιον άνθρωπο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ναι, απλά η Μαρία το λέει ότι τελειώνει το παιχνίδι. Δηλαδή, δηλαδή ωραία. Να φύγει μέρα να λέει μέσα της. Όχι, εννοείται. Προφανώς και μπορεί να στεναχωρηθεί. Εννοείται ότι θα στεναχωρηθεί. Εννοείται. Το αυτονόητο λέγω. Δηλαδή το καταλαβαίνω. Δεν είμαι σε άλλο κόσμο. Εννοείται ότι θα στεναχωρηθεί. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εφόσον θα στεναχωρηθεί, το μόνο που μπορεί να λέει είναι να μην είναι εκείνη. Όλος ο κόσμος αυτό θα έλεγε εκείνη τη στιγμή. Ναι, εντάξει. Και αλλά μετά το λέμε με άλλο focus. Ότι είναι μια ψυχοφορία. Το έχω καταλάβει το focus που, αυτό. Είναι ανούσιο αυτό το focus. Που θα φύγει κάποιος που συμπαθείς, ναι. Αγαπάς, σέβεσαι. Ναι, αλλά έτσι. Η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες ήταν πολλές να γίνει αυτό. Αν ήταν πιο πριν, αυτή τη στιγμή θα ήμουν χειρότερα. Επειδή είναι στο τέλος. Ναι, είναι και αυτό που λέει η Μαρία ότι okay, είναι στο τέλος. Δηλαδή προσπαθώ να το σκεφτώ έτσι για να μην. Αλλά ναι, είναι από τους χειρότερους. Για μένα δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερη. Από όλες τις φορές εννοώ. Ναι. Πρόσεξε το μικρόφωνο. Καλά, εγώ μία ήμουνα. Αλλά θεωρώ ότι όλες οι ψηφοφορίες άσχημες είναι. Τι χειρότερη και καλύτερη. Την άλλη το φορά μας. Το εννοούμε ότι για τη Μέρη, ας πούμε, και εσύ είσαι κοντά το και κατάλαβα. Εγώ είμαι κοντά. Είναι πρώτη φορά όμως η Μέρη είναι μαζί σου. Την άλλη φορά ήταν με εμένα και την Άννα. Δεν ήταν κοντά. Ναι, αλλά υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Τώρα είμαστε οι τρεις μας. Ναι, αλλά τώρα είμαστε λίγοι. Όλοι θα φύγουμε. Αυτό σας λέω. Είναι και αυτό μαζί. Τελειώνει το παιχνίδι, ρε παιδιά. Μια εβδομάδα εδώ και έμεινε. Δηλαδή, αν δεν ήταν με σένα, θα ήταν με τον Νίκο. Δεν αστεναχωριόταν το ίδιο. Κάποιοι άνθρωποι είναι ένα τσικ πιο κοντά, γιατί μπορεί να έχουν περάσει και κάποια πράγματα μέσα εδώ. Εγώ στο λέω για να μην στεναχωριέσαι τσάμπα, ρε. Όχι, βρε. Μια εβδομάδα έμεινε. Εγώ στεναχωριέμαι γενικά που τελειώνει, που ξέρεις, είναι το mood αυτό το περίεργο.